Ναι, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Και όχι απλά δεν ξεκινήσαμε, ούτε τελειώσαμε καλά, αφού χάσαμε και 3-1. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η νίκη του Ναυπακτιακού, υπό την έννοια ότι οι παίκτες του πραγματικά έδωσαν μεγαλύτερο ένα κομμάτι του εαυτού τους στο γήπεδο. Το κατέθεσαν, πράγμα που εμείς δεν κάναμε. Δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο να παίζεις καλύτερα ή να προσπαθείς να παίξεις. Είναι άθλημα που έχει ζωή, έχει ψυχή, έχει συνέστημα και πρέπει να κατατίθονται και αυτά. Πράγμα που εμείς το αφαιρέσαμε αυτό και δεν είχαμε ούτε καν τη χαρά του παιχνιδιού να παίξουμε όμορφα, να το ευχαριστηθούμε. Είχαμε βεβαιασμένα, βιαστικά και αγχωμένες επιλογές. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να σταθούμε στο ότι βγάλαμε για άλλη μια φορά ευκαιρίες αρκετές και δεν μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε ή τουλάχιστον φτάναμε ένα βήμα πριν να γίνουν μεγάλες ευκαιρίες και νομίζω αυτό, αν το συνδέσετε με το προηγούμενο, ότι έχει κάποια σχέση. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ναυπακτιακού. Και νομίζω ότι όλοι πια οι ομάδες θα πουλάνε πολύ ακριβά το τομάρι τους, γιατί βλέπετε τις διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές μεταξύ των ομάδων. Κοίταξα, όσον αφορά το παιχνίδι, το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι τα είπε όλα ο coach εδώ. Έτσι ήταν το παιχνίδι. Το παιχνίδι πήγε στη δύναμη. Εμείς το θέλαμε πιο πολύ και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Δώσαμε τα παιδιά ό,τι είχαν και δεν είχαν και εκεί νομίζω κρίθηκε το παιχνίδι. Συν ότι απαράλαμε και τον γκολ νωρίς. Βέβαια, πιέσαμε ψηλά, επειδή είμαστε μια ομάδα που δεν κάνει πολλές ευκαιρίες, σαν αντιθέσει με την ομάδα του Θηναλιακού. Αλλάξαμε λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μας, δουλέψαμε ώστε να ανεβάσουμε λίγο τις γραμμές και να φέρουμε τους παίκτες μας πιο κοντά στην επίθεση. Και αυτό σήμερα μας βγήκε. Να σας πω την αλήθεια, όταν παίζουμε με καλές ομάδες πάμε καλύτερα. Άσχετα αν παίρνουμε τα αποτελέσματα ή όχι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν ξέρω. Συνήθως δυσκολευόμαστε με ομάδες που δεν παίζουν ποδόσφαιρο, που παίζουν πιο πολύ παιχνίδι άμεσο. Αυτό έχω δει μέχρι τώρα και αυτό πρέπει να το φτιάξω, ας πούμε, εγώ ως προπονητής. Είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δηλαδή να παίζω και καλά και με ομάδες οι οποίες παίζουν άμεσα. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν είναι γλυκόπικρη γεύση. Στο σημείο που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, αυτό μετράνε οι βαθμοί. Είναι οι παίκτες μας αυτοί που είναι, πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά, γίνονται λάθη και σωστά μες στο παιχνίδι. Ο παίκτης μας σήμερα ήταν πολύ καλός, έβαλε 2 γκολ και μπορεί να δέχτηκε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν εξετάζω αν ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, προτιμούσα να που έβαλε 2 γκολ και αποβλήθηκε παρά να μην είχε βάλει γκολ, ήταν και τα 2 πρώτα γκολ που έβαλε και να μην είχε αποβληθεί. Εμένα ως προπονητή με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Ήταν μια ένεση ηθικού αυτό το παιχνίδι για μας, βαθμολογική ανάσα. Και όπως είπε και ο κόουτς, τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο στην Κοζάνη, με την πρώτη εβδομάδα που είναι πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα. Νομίζω ότι θα πάμε για ό,τι καλύτερο. Έχουμε ένα γύρο μπροστά μας, 7 παιχνίδια στην έδρα μας. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και ό,τι θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Με τη στιγμή σε που είδε ότι ο Ναυπακτιακός απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους θα πάει καλά. Και θα μπορούσα να πω ότι αν και έχει σε παιχνίδια που έχει τυθεί, έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Μπορούσε να περιμένει και κάτι ακόμα από κάθε παιχνίδι. Πιστεύετε ότι είναι θέμα τύχης αυτό? Και τύχης και απειρίας και γενικότερα. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Είναι ένα άθλημα στο οποίο τελικά μπορεί να παίξει καλά και να μην κερδίσει ή μπορεί να μην παίξει καλά και να κερδίσει. Εμείς δύο πρώτες αγωνιστικές, ας πούμε, με την Ιταία και το Ξούλι Παραμυθιάς, δεν είχαμε παίξει καλά και κερδίσαμε. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σημασία έχει η ομάδα ότι έχει μια βελτίωση και πάνω σε εκεί, στην βελτίωση αυτή, θέλουμε να χτίσουμε. Μέχρι πρώτη δεν είχαμε τη βαθμολογική σκοπιδή που θέλαμε. Τώρα αρχίζουμε να χτίσουμε, να παίρνουμε τελευταία και κανένα καλό αποτέλεσμα έτσι να ανεβούμε λίγο και βαθμολογικά στον πίνακα, γιατί ξέρετε ότι αν μέναμε πίσω τώρα, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία των παιδιών, που είναι και νέα παιδιά.